Ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής θα βρεθεί ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκος Δημητριάδης για να δώσει εξηγήσεις. Σήμερα τα μέλη της Επιτροπής υπερψήφισαν πρόταση του Προέδρου της Δημήτρη Σιλούρη να καλέσουν τον διοικητή και να ζητήσουν διευκρινήσεις σχετικά με αλληλογραφία που αντάλλαξε με τον Πρόεδρο της Βουλής Γιαννάκη Ομήρου και μέσα από την οποία προκύπτει ότι απέκρυψε από το νομοθετικό σώμα στοιχεία σχετικά με την έκθεση της Άλβαρες εν Μάρσαλ. Υπάρχει θέμα. Έχουν εγερθεί και διαδικαστικά θέματα τα οποία θα δούμε και τελικά αποφασίσαμε να δούμε τον διοικητή σε επόμενη συνεδρίαση για να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Σύμφωνα με τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανδρέα Κυπριανού, πράσινο φως στην Επιτροπή άναψε και ο Γενικός Εισαγγελέας. Ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι αν και εφόσον η Βουλή των Αντιπροσώπων κρίνει ότι όντως υπάρχει θέμα και του αποστείλει και του ζητήσει να εξετάσει το θέμα, βεβαίως και θα το εξετάσει. Το ΑΚΕΛ απήχε κατά την ψηφοφορία, όπως είπε ο Άριστος Δαμιανού, επικαλούμενος μη νόμιμη διαδικασία. Όσα έχουν λεχθεί από το Γενικό Εισαγγελέα πρέπει να προβληματίσουν, σοβαρά μάλιστα, εκείνα τα κόμματα τα οποία επιμένουν σε μια διαδικασία την οποία εμείς ως ΑΚΕΛ θεωρούμε ότι δεν είναι σύνομη. Την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας των γεγονότων από τον διοικητή ζήτησε ο βουλευτής του ΔΥΚΟ Φίτος Κωνσταντίνου, ενώ ο Φιδίας Σαρίκας της ΕΔΕΚ ζήτησε να τηρείται ενήμερος και ο Γενικός Εισαγγελέας. Θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή για περαιτέρω διευκρινήσεις, για περαιτέρω επεξηγήσεις και θα δούμε την πορεία την οποία θα ακολουθήσω. Όλα τα θέματα πρέπει να τεθούν ενώπιον της Επιτροπής. Πιθανόν οι συνεδρίες να πρέπει να γίνονται κλειστές και ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα ή εκπροσώπου του. Στην Επιτροπή Θεσμών τέθηκε επιτάπητος και το ερώτημα αν θα πρέπει να συνεχίσει η συζήτηση του θέματος της εκροής κεφαλαίων με τη βουλευτή του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου να χαιρετίζει τη θετική απόφαση, ενώ άφησε αιχμές για τη στάση των βουλευτών του ΔΣ. Σε επόμενη συνεδρίαση θα αποφασιστούν τα διαδικαστικά, δεδομένου ότι επιθυμία όλων μας είναι να αποφευχθούν οποιασδήποτε επιπλοκές σε σχέση με την Ερευνητική Επιτροπή η οποία έχει διοριστεί. Την έντονη διαμαρτυρία του εξέφρασε ο βουλευτής των οικολόγων Γιώργος Περδίκης. Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών φαίνεται, δεν την έχω δει, απέστειλε μια επιστολή προς τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ζητώντας του να μην αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων άλλα στοιχεία. Η επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών είναι για την Τρίτη.